αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, καθώς πατεράδες διαπληκτίστηκαν με το περιστατικό να καταλήγει σε σωματική βία. Αυτό συνέβη έξω από τον χώρο του σχολείου και λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της πόρτας, όπου έφτασε ο μαθητής με καθυστέρηση. Ο 42χρονος πατέρας φαίνεται πως αντέδρασε και ζήτησε να ανοίξει η πόρτα του σχολείου. Τότε φαίνεται πως παρενέβη ο 43χρονος πατέρας άλλου μαθητή, ενώ στην προσπάθειά του να τον ηρεμήσει, υποστήριξε ότι αυτό προβλέπεται από τη λειτουργία του σχολείου. Ακολούθησε καυγάς, με τον 42χρονο να χτυπά με μπουνιές τον 43χρονο, με τον ίδιο να καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο ένας γονέας λοιπόν ήθελε να ανοίξει εκείνη την ώρα την πόρτα, κάτι που δεν προβλεπόταν με βάση την νομοθεσία και τη λειτουργία των σχολείων. Ο δεύτερος γονέας τον ενημέρωσε ότι σωστά η διεύθυνση του σχολείου και έτσι προβλέπεται τη λειτουργία του σχολείου και επιτέθηκε απέναντί του. Υπήρχε σωματική βία του ενός γονέα προς τον άλλο και σε βαθμό που ο δεύτερος γονέας δυστυχώς βρίσκεται στο νοσοκομείο από ό,τι γνωρίζουμε. Σκηνικό βίας μπροστά στα έκπληκτα μάτια μαθητών και γονέων. Ο 43χρονος δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα, ενώ κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ήταν μπροστά σε κοινή θέα προφανώς και παιδιών και γονέων. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει όσον αφορά την λειτουργία και τις διαδικασίες που ορίζονται με βάση την νομοθεσία στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Από την άλλη πλευρά, πρέπει λοιπόν όσοι κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες κάνουν κακό στα ίδια τους τα παιδιά, αναστατώνουν τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας και το εκπαιδευτικό και το παιδαγωγικό έργο. Θα πρέπει το Υπουργείο να δώσει λύση σε τέτοιου είδους καταστάσεις, καθώς τα περιστατικά βίας αυξάνονται στα σχολεία, δηλώνει ο Γιώργος Μακράκης. Παραδείγματος χάρη, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στη συνάντηση που είχε γίνει με τη ΔΟΕ ότι θα υπάρχει θα θεσμοθετήσει κάποια στιγμή και πρέπει να το δούμε αυτό το περιεχόμενό του, έναν σύμβουλο, ένα συμπαραστάτη θεσμικού χαρακτήρα της λειτουργίας των σχολείων, κάτι που πρέπει να υπάρξει.